Υπάρχουν δύο τρόποι να εκτρέφεις ελεύθερα άλογα στο κοπάδια. Πρώτος, ολόκληρο το χρόνο τα άλογα μόνο τους εκτρέφονται στα λιβάδια και βοσκότοπους, ψάχνουν μόνο τους για νερό και φαγητό. Και δεύτερος μέθοδος, όταν το καλοκαίρι το άλογα βοσκάνε ελεύθερα και το χειμώνα μένουν στο στάβλο. Πρώτος τρόπος είναι κάπως δύσκολος για τα άλογα, αλλά μαζί με αυτό επιζούν μόνο τα πιο δυνατά άλογα της ράτσας, διότι τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, εκτός και αν βοσκάνε στα βουνά, έχουν έλλειψη από φρέσκο χορτάρι. Το καλοκαίρι, όταν καίγεται το χορτάρι, γίνεται ξηρό, και το χειμώνα, όταν το χτυπάει πάγος ή το σκεπάζει χιόνι και έχει κρύο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άλογα χάνουν πολύ σημαντικό βάρος, εξαντλούνται, γίνονται πιο ευαίσθητες στις αρρώστιες. Αυτός ο τρόπος εκτροφής αλόγων είναι ο πιο οικονομικός, διότι ο ιδιοκτήτης αυτών αλόγων δεν ανησυχεί όλο τον χρόνο που θα βρουν νερό και φαγητό τα άλογα του και που θα κρυφτούν από τη ζέστη τα καλοκαίρια και από κακοκαιρία το χειμώνα. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες του μόνο που κάνουν είναι ότι τα πηγαίνουν στα βουνά τα καλοκαίρια και το χειμώνα τα φέρνουν στον κάμπο. Τα κλείνουν σε κάποιο βοσκότοπο και δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Το περίεργο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αυτά τα άλογα έχουν περισσότερη τάση για αναπαραγωγή, ίσως για να μην χαθούν σαν είδος. Είναι λιγότερο περιποιημένα, αλλά έχουν και άλλες σχέσεις μεταξύ τους στο κοπάδι. Σπάνια μαλώνουν, ίσως διότι δεν έχουν χρόνο για αυτά, έχοντας τόσο δύσκολες συνθήκες για επιβίωση. Σκέφτονται όλη μέρα τι να φάνε και πού να βρουν το φαγητό τους. Να διευκρινίσω ότι είναι οι προσωπικές μου παρατηρήσεις. Ο καλύτερος τρόπος εκτροφής ελεύθερων αλόγων σε κουπάδι είναι όταν έχουν την δυνατότητα τα καλοκαίρια να βοσκάνε σε δροσερά βουνά όλο το καλοκαίρι, όπου υπάρχει πολλής χώρος για τρέξιμο, για εγκύμναση και πολύ φαγητό, διάφορα χόρτα και καθαρό νερό. Και το χειμώνα, και θα λέμε κιόλας ότι είναι δύσκολες συνθήκες, να ζουν σε ένα στάβλο. Εννοείται, όπως πάλι χρειάζονται μεγάλο χώρο για βόλτες και κίνηση, αλλά θέλουν να υπάρχει 2-3 υπόστεγα και ας μην είναι στάβλος μεγάλος και ζεστός, τα άλογα όταν είναι στεγνά και χορτάτα δεν κρυώνουν. Άμα έχετε ή σκέφτεστε να ξεκινήσετε εκτροφή αλόγων, θα δείτε και μόνοι σας πόσο πολύ τους αρέσει να βρέχονται, έτσι πλένονται και αγαπάνε πολύ το χιόνι. Θα δυσκολεύεστε να τα βάλετε μέσα, αλλά είπαμε, έτσι είναι μόνο όταν δεν είναι νηστικά τα ζώα σας. Εγώ παρόλο που διατηρώ κοπάδι, τα ταΐζω χειμώνα καλοκαίρι μέσα και είναι λίγες μέρες του χρόνου που μπορώ να τα αφήσω ελεύθερα για να βοσκήσω. Φροντίζω να τα βοσκάω λίγες ώρες την ημέρα, να έχουν τη βόλτα τους, γι' αυτό δεν είναι καθόλου άγρια τα άλογα μου και δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε επικίνδυνες συνθήκες, παράδειγμα στα βουνά όπου υπάρχουν λύκοι και αρκούδες. Δεν θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Κάποτε όμως είχα και εγώ τέτοια άλογα που βόσκαγαν ελεύθερα στα βουνά και δεν υπήρχε φόβος για τη ζωή τους. Και αν σας ενδιαφέρει, αν γίνονται πολύ άγρια έτσι, όχι. Άμα γνωρίζουν τον αρχηγό άνθρωπο τους που τα φροντίζει και τα ταΐζει, δεν το ξεχνούν. Και μάλιστα το πρώτο μου κουπάδι είχα μάθει με κόρνα του αυτοκινήτου μου, όταν ερχόμουν κάθε μέρα το χειμώνα για να τα ταΐζω, και για να τα βλέπω κουρμαρισμένα με ειδικό τρόπο, το είχαν μάθει πολύ καλά. Και μετά το καλοκαίρι, όταν ερχόμουν στο χωριό για να τα μαζέψω, έκανα αυτόν τον ήχο. Σε μία ώρα το πουλί, όπου κι αν ήταν, ερχόταν τρέχοντας στο φορτηγό. Μπορεί και εσάς να χρειαστεί αυτό και να το εφαρμόσετε στα δικά σας άλογα. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Ευχαριστώ για ολόκληρη προβολή σας. Είναι μικρό βοήθημα για ανάγκες των αλόγων μου.